My Κτηματολόγιο Live. Ψηφιακά ραντεβού και στο κτηματολόγιο με βιντεοκλήση από τη μία και εξ αποστάσεως εννοείται. Πραγματοποιούνται και γίνονται τα ραντεβού για το κτηματολόγιο. Αφορά βέβαια και πολίτες, αφορά και επαγγελματίες, δηλαδή δικηγόρους, συμβολιογράφους και μηχανικούς. Εξυπηρετούνται για θέματα γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης. Πάμε να το κατανοήσουμε καλύτερα, να μπούμε λίγο στο πρακτικό σκέλος με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Δρακονάκη, μέλος ΤΕΤΑΚ, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός. Κύριε Δρακονάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξειδικεύσουμε λίγο, να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί, αναλυτικοί αναφορικά με το My Κτηματολόγιο Live. Αν και έχουμε μπερδευτεί λίγο με την ιστορία του κτηματολογίου, από αναβολή σε αναβολή. Ναι, ναι, έτσι είναι. Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνουν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας στην ευρύτερη επικράτεια και στην Κρήτη μας. Αυτό που έχει τώρα ανέβει, ας πούμε, από την Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το My Κτηματολόγιο Live. Είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούν οι πολίτες μέσω βιντεοκλήσης και εξ αποστάσεως να κλείσουν ραντεβού με το προσωπικό του κτηματολόγιο, ούτως ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση ιδιοκτησίας τους. Καταλαβαίνετε ότι και λόγω αυξημένου φόρτου στα κτηματολογικά γραφεία και με την πανδημία ένα παραπάνω, ναι, ήρθαν να δώσουν αυτή τη λύση, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όσο πιο καλά μπορούν το κοινό. Αφορά τώρα, κύριε Δραγωνάκη, αφορά μόνο πληροφορίες, δηλαδή απαντήσεις σε απορίες, ή να τρέξει και η διαδικασία? Αυτό έχει δύο επίπεδα. Ναι. Το πρώτο επίπεδο είναι που αναζητούνται πληροφορίες σε διοικητικό επίπεδο και αν ο ενδιαφερόμενος θέσει περαιτέρω ζητήματα πιο εξειδικευμένα, τους παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένο προσωπικό για να τους απαντήσουν σε ερωτήσεις πληροφοριακά. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε στους τηλεθεατές σας ότι η δήλωση ιδιοκτησίας είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που εμπλέκει και τεχνικό και νομικό κομμάτι. Επομένως, οι ιδιοκτήτες καλά θα κάνουν να συμβουλευτούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως είναι μηχανικοί και δικηγόροι, ναι, σε περίπτωση που έχουν σύνθετα προβλήματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μάλιστα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο. Πώς θα πάμε σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Τα είχαμε πει πριν από κάνα μήνα και είχαμε μεταφέρει το σκηνικό σε επίπεδο Ερεθύμνου. Έχει μείνει λίγο πίσω η διαδικασία? Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει αρκετά πίσω η διαδικασία. Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Και ειδικά σήμερα εκ νέου θεωρητικά η προθεσμία για το Δήμο Μαλεβιζίου, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου και το Δήμο Χερσονήσου. Ναι. Και τα ποσοστά, από ό,τι πληροφορήθηκα χθες, είναι κάτω του 5%. Επομένως, κρίνεται όχι αντίρρητο, επιτακτικό να δοθεί μια παράταση. Καθόλου να τονίσω το σημείο αυτό ότι οι τρεις μήνες οι οποίοι δίνει χρηματολόγιο σαν προθεσμία αφορούσε και είχε θεσμοθετηθεί με βάση του προκαποδιστριακού ΟΤΑ και όχι του καλλικρατικού Δήμου, οι οποίοι είναι και πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, ναι, και όπως καταλαβαίνετε έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα. Μάλιστα, πού κολλάει η διαδικασία, ποια είναι τα εμπόδια? Τα εμπόδια είναι ποικίλα. Καταρχήν υπάρχουν τα τεχνικά, ο προσδιορισμός της έκτασης και του δικαιώματος που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης, καθώς δεν γνωρίζει επακριβώς τα κίνητά του. Και υπάρχουν και ιδιωτικά θέματα, όπως ιδίως εδώ στο τόπο μας στην Κρήτη, όπου υπάρχει το λόγο τιμής που λέμε, να το πω έτσι λίγο, ναι, ναι, λαϊκά. Υπάρχει έλλειψη συμβολογραφικών εγγράφων δηλών ιδιοκτησίας. Και αυτό δημιουργεί αμέσως αρκετά ζητήματα στην δήλωση ιδιοκτησίας. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, όπως πολύ καλά το λέει ο κύριος Δρακονάκης, λόγω τιμής, εδώ είναι τα σύνορα, αυτή είναι η δική μου περιουσία. Αυτό μας λέτε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό θα σας λέω ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι εφόσον το δικαίωμα είναι κληρονομικό. Ναι. Υπάρχει η διαδικασία που λέγεται εξαδιαθέτου διαδοχή και η οποία προχωράει με κάποια συλλογή κάποιων δικαιολογητικών εγγράφων από γενοδικεία πρωτοδικεία. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει, δηλαδή το δικαίωμα δεν είναι κληρονομικό, δηλαδή από πάπου σε πάπου και είναι, ξέρω εγώ, με έκτακτη χρησιμοποιησία, πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την 20ετή νομή του ακινήτου. Τα οποία κυμαίνονται από διάφορα. Ο φορέας δηλαδή έχει δώσει κάποιες οδηγίες. Μάλιστα. Και ότι μπορεί να συμπεριλάβει τη δηλωσία.
Μάλιστα, ας κρατήσουμε και ας αρκεστούμε στο Mike Τιματολόγιο Live. Είναι ένα βήμα προκειμένου να γίνει η ζωή πιο εύκολη για χιλιάδες βέβαια πολίτες και επαγγελματίες. Να δούμε πώς θα τρέξει αυτή η διαδικασία. Αφορά, όπως είπε και ο κύριος Δραγωνάκης, αφορά πληροφορίες, απορίες σε πρώτη φάση. Ναι. Να επισημάνω επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα στο πνεύμα του εξαποστάσεως και της ψηφιακής εποχής. Υπάρχει ήδη η δυνατότητα από το κομματολόγιο να γίνει η δήλωση ληψίας ηλεκτρονικά. Αυτό πολλοί δεν το γνωρίζουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τραπολογούνται σε γραφεία εκμετογράψης. Λοιπόν, κύριε Δρακονάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Μας λύσατε αρκετές απορίες. Μια διαδικασία που έχει εμπόδια, έχει δυσκολίες, έχει μείνει πίσω. Θα δοθεί και σχετική παράταση.